Παριδίζα Ξενογιανακοπούλου για 4 λεπτά. Ορίστε, κυρία Ξενογιανακοπούλου, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μετά από 3 μέρες πυκνής συζήτησης μέσα στη Βουλή, είναι σαφές ότι έχει αποκαλυφθεί η πλήρης πολιτική απομόνωση της κυβέρνησης. Έχει αποκαλυφθεί από την απομόνωση μέσα στη Βουλή, καθώς όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι απέναντι, από όλους τους φορείς, πλην του ΣΕΒ, που καταδικάζουν αυτό το νομοσχέδιο, και πάνω απ' όλα η πλήρης απομόνωση στην κοινωνία. Η καταδίκη και η αποδοκιμασία από τον εργαζόμενο λαό, από τους εργαζόμενους, οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά το οικονομικό και το κοινωνικό κόστος που θα φέρει στη ζωή και στη δουλειά τους αυτή η αντεργατική αντιμεταρρύθμιση της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ο κύριος Υπουργός, και ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό σήμερα, προσπάθησε να ισοσκελίσει κατά κάποιο τρόπο, αν γίνεται, αυτό το αντεργατικό και αντιδημοκρατικό και αυταρχικό νομοσχέδιο, έρχοντας με ένα νομοσχέδιο στη Βουλή που φέρνει 2 διεθνείς συμβάσεις, καθόλου αναγκαίες και υποχρεώσεις της χώρας για την υγεία, την ασφάλεια και όσον αφορά την κακοποίηση και σεξουαλική παρενόχληση, καθώς και την οδηγία για τις γονικές άδειες. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ξεγελάσει τους εργαζόμενους. Δεν μπορείτε, κύριε Υπουργέ, να ξεγελάσετε και να πείτε «Μα γιατί φωνάζετε, αφού το μισό νομοσχέδιο είναι νομοσχέδιο που μπορεί να αποδεχτείτε». Εμείς εδώ είμαστε σαφείς. Άλλο πράγμα οι διεθνείς υποχρεώσεις χώρας και άλλο ο πυρήνας, αυτό το κατάπτυστο αντεργατικό νομοσχέδιο το οποίο το καταγγέλουμε και το καταψηφίζουμε. Και θέλω να είμαστε σαφείς σε αυτό. Από εκεί και πέρα, μας είπατε όλο αυτό το διάστημα και το ακούμε συνεχώς μέσα από την προπαγάνδα και την παραπληροφόρηση που δυστυχώς και οι συνάδελφοι της συμπολίτευσης επαναλαμβάνουν. Ότι έρχεται ένα νομοσχέδιο που δίνει δύναμη στον εργαζόμενο. Προφανώς για σας είναι δύναμη να διαλύετε τα ωράρια, να διαλύετε το 8ωρο και να επιβάλλετε 10ωρη εργασία με τις 2 ώρες απλήρωτες και πληρωμή με ρεπό, να απελευθερώνετε πλήρως τις απολύσεις, να διπλασιάζετε τις φθηνές υπερορίες, να ερχόσαστε και να αποκλείετε τους ανέργους από 40.000 θέσεις εργασίας που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν και με αυτό το νομοσχέδιο αποτρέπονται και στο μέλλον θα είναι ακόμα οι χειρότερες οι συνέπειες όσον αφορά την ανεργία και κυρίως βέβαια μέσα από την πλήρη κατάλυση των συνδικαλιστικών ελευθεριών, τη χειραγώγηση των σωματείων και φυσικά καθιστώντας κενό γράμμα την απεργία. Ακούσαμε μάλιστα και τον κύριο Μητσοτάκη να συνδυάζει το δικαίωμα της απεργίας με την παρανομία. Ακούσαμε βέβαια και τον κύριο Τσακλόγλου που δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή, αλλά που αποτύπωσε πλήρως την αντίληψη του νεοφιλελευθερισμού που διακατέχει την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ο οποίος είπε ότι θα αυξηθεί η παραγωγικότητα και θα δούμε και οι μισθοί αναλόγως να αυξάνονται. Μα αυτό είναι το μεγαλύτερο ψέμα του νεοφιλελευθερισμού και πλέον υπάρχει μια εμπειρία 30 ετών ότι η παραγωγικότητα μπορεί να αυξάνει, οι μισθοί όμως καθυλώνονται, τα δικαιώματα διαλύονται, το κοινωνικό κράτος αποδυναμώνεται. Γιατί τι μας λέτε, τι λέτε όλα αυτά τα χρόνια? Πρώτα θα αυξήσουμε την πίτα και μετά θα τη μοιράσουμε. Μετά τα δικαιώματα. Αυτό όμως δεν γίνεται ποτέ. Και οι ανισότητες απλώς γευρύνονται. Και αυτό το νομοσχέδιο, σε μια φάση μάλιστα κρίσης στην πανδημία και που είναι ανάγκη για ανάκαμψη και μια διαφορετική πολιτική που να στηρίξει τη ζήτηση τους μισθούς, εσείς φέρετε ένα νομοσχέδιο που καταδικάζει την ίδια την ανάκαμψη της οικονομίας, καταδικάζει σε μείωση των εισοδημάτων των εργαζομένων και φυσικά σε μεγάλη διεύρυνση των ανισοτήτων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό το νομοσχέδιο και αυτή είναι η καθαρή φωνή των εργαζομένων και των εργαζομένων που απήργησαν και των εργαζομένων που είναι έξω από τη Βουλή και ακόμα και αυτών που δεν μπόρεσαν για να μην χάσουν το μεροκάματο γιατί φοβούνται για οτιδήποτε. Ξέρουν πολύ καλά τις συνέπειες αυτού του νομοσχεδίου. Και αυτό το νομοσχέδιο δεν το καταψηφίζουμε μόνο εμείς. Το έχει ήδη καταψηφίσει η πλειοψηφία του ελληνικού λαού και οι ίδιοι εργαζόμενοι. Είναι ένα νομοσχέδιο χωρίς καμία πολιτική και κοινωνική νομιμοποίηση. Είναι ένα νομοσχέδιο που θα ακυρωθεί στην πράξη από το ίδιο το εργατικό κίνημα και τον αγώνα των εργαζομένων και είναι ένα νομοσχέδιο που με την εντολή του ελληνικού λαού θα καταργήσουμε όταν ξανά υπάρξει μια προοδευτική κυβέρνηση στη χώρα που θα ανοίξει μια νέα προοδευτική και κοινωνικά δίκαιη προοπτική.
Ευχαριστούμε την κυρία Ξενογιανακοπούλου και για τη συνέπεια στο χρόνο.